Στον απολογισμό του δημοτικού έργου μέχρι στιγμής, προχώρησε ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμψάκος, μεγαλεσμένος ως Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αργύρη Πατακάκη, όσο και το Δήμαρχο Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη. Είναι μια ξεχωριστή μέρα η σημερινή, μια μέρα που πραγματικά δίνει ένα ξεχωριστό μήνυμα, γιατί οι αξίες παραμένουν διαχρονικά. Μια δύσκολη τριετία που την βιώσαμε καθημερινά με πολλά προβλήματα, περικοπές, δυσκολίες, αλλά με μια δυναμική ανάπτυξη και προοπτική, η οποία πραγματικά δεν μπορεί κανένας να μην την αναγνωρίσει σε έναν Δήμο που πραγματικά παλεύει για την καλύτερη ποιότητα ζωής των συμπολιτών. Κύριε Δήμαρχε της Δράμας, αγαπητέ φίλε Χριστόδουλε, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες για να απευθύνω και εγώ έναν σύντομο χαιρετισμό στο γειτονικό μου, στον φίλο Δήμαρχο Δράμας. Πέρα από την άποψη την οποία είχα αποκρισταλωμένη για τον Δήμαρχο Χριστόδουλο, γνωρίζοντάς το από την έντονη επαγγελματική, αθλητική, κοινωνική του δραστηριότητα, είχα την χαρά να συνεργαστώ μαζί του από το καλοκαίρι του 2014, όταν είχαμε εκλεγεί και οι δύο σε δύο γειτονικούς δήμους, στο Δήμο Παγκαίου και στο Δήμο Δράμας, ως νέοι δήμαρχοι. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Δράμας, πριν από την έναρξη της ομιλίας του, έριξε τις αιχμές του προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στις μέρες μας. Η πόλη που εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ομοιωμένη κατά 70-80%. Όταν λοιπόν ένας Δήμος της Δράμας πριν από 4-5 χρόνια εισέπρατε από το επίσημο κράτος 7 εκατομμύρια ευρώ για έργα, για ανάπτυξη, και σήμερα δεν εισπράττουμε ούτε 1 εκατομμύριο, και μάλιστα για το 17 από το 1 εκατομμύριο έχουμε παραλάβει 200.000. Γιατί ανάπτυξη να μιλάμε, αγαπητοί μου συμπολίτες. Έπειτα παρουσίασε τα έργα που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής η διοίκηση του Δήμου Δράμας, αλλά και φυσικά τη διαχείριση των απορριμμάτων, την οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμαρχος Δράμας, όντας πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ. Από τους 22 δημάρχους της Ελλάδος, της Μακεδονίας και Θράκης, τη θέση του Προέδρου της διαχείρισης των απορριμμάτων της ΔΙΑΜΑΘ. Η απόφαση λοιπόν όλων των συναδέλφων ήταν ομόφωνη προς το πρόσωπό μου. Με την πρώτη λοιπόν διεκδίκηση, ο Δήμαρχος της Δράμας προτάθηκε από τους 22 Δημάρχους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πλέον είναι ο πρόεδρος της διαχείρισης των απορριμμάτων για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επίσης, σας είχα αναφέρει αρχικά την μεγάλη υποχρηματοδότηση από τους κεντρικούς πόρους. Η ανησυχία λοιπόν που είχα προσωπικά ότι οι πόροι είναι λιγοστοί, ότι με αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Έπρεπε να βρούμε λύσεις και διέξοδα για να μπορέσουμε να φέρουμε κοινωνικά προγράμματα.